Πάμε να δούμε την αδερφή του Σάκη Κατσούλη τη Μίνα. Μιλήσαμε, ήταν και ο Αλέξανδρος μαζί μου. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό κορίτσι. Πολύ. Πάρα πολύ ευχάριστη. Και μοιάζει με το Σάκη πολύ. Ναι, μοιάζουν, ναι. Πολύ. Μοιάζουν πάρα πολύ με το Σάκη. Μου μίλησε τον αδερφό της, μου μίλησε για. Μοιάζουν. Με τη μύτη, στο χαμόγελο, στο στόμα. Πώς δεν μοιάζουν, παιδιά. Θα πιάσουν ένα μάτι. Μοιάζουν, δεν μοιάζουν. Τέλος πάντων, γιατί σου μίλησε. Ωραία. Μου μίλησε για τη σχέση με τη Μάρκα. Καλά, πάμε να το δούμε. Τι το πασάρω τόση ώρα, πάμε να το δούμε. Πολύ ωραία, πάμε. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε στα επεισόδια, τι ποσοστό της πραγματικής εικόνας του Σάκη βγαίνει προς τα έξω? Τώρα με την ένωση των ομάδων και με την όλη διαδικασία που έγινε και μεταφέρθηκε στην κόκκινη καλύβα, αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον τον πραγματικό Σάκη. Υπήρξε κάποια φορά που είδες κάτι και παραξενεύτηκες? Ναι, την κλασική σκηνή με τον James στην καλύβα. Τι γνώμη έχεις για αυτά τα δύο παιδιά, για τον James και για τον Νίκο? Δεν θα πω ότι μαγειρεύουν ψηφοφορίες, γιατί δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ έχω μία εικόνα όπως έχουμε όλοι από την τηλεόραση. Όμως θεωρώ, ναι, ότι ορισμένα πράγματα προς άλλους παίκτες γίνονται σκεμμένα. Επειδή ο Σάκης είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης, για μένα είναι ένα από τα φαβορί. Πιστεύεις ότι έχει στοχοποιηθεί από κάποιους? Είναι καλός αγωνιστικά. Γιατί το Survivor μπορεί να είναι ένα reality, όπως θέλουμε να λέμε, είναι όμως καθαρά αγωνιστικό. Και από ένα σημείο και μετά, από τώρα αν θες και μέχρι το τέλος, νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να φαίνεται, ότι είναι καθαρά αγωνιστικό το παιχνίδι. Και ίσως αυτό να μην αρέσει σε πολλούς. Ακούστηκε ότι ο παπάς έχει υποχείριο το Σάκη και μαριονέτα κτλ. Δεν νομίζω. Ο Σάκης είναι 30 χρονών, είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, είναι νοήμων. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό από τον παπά. Ίσως οι απόψεις τους, ναι, συμπίπτουν σε ένα βαθμό, γιατί έχουν ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί, πάρα πολλές καταστάσεις. Εμείς βλέπουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι αυτό. Της πραγματικότητας, ναι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό δύο άνθρωποι, ή ακόμη και με τον τριαντάφυλλο, να τα βρίσκουν μεταξύ τους και να περνάνε καλά. Έβλεπε καταρχήν Survivor? Όχι. Δεν έβλεπε καθόλου? Όχι, δεν έβλεπε Survivor. Μάλιστα τον κυνηγάγαμε όταν μάθαμε ότι θα μπει μια εβδομάδα πριν φύγει. Ρε Σάκη, κάτσε λίγο να δεις. Πού πας, τι θα κάνεις, τι. Όχι, δεν ήθελε να δει. Ήθελε να πάει να το δει από κοντά. Γνωρίζω ότι είναι μέσα η πρώην κοπέλα του, οπότε. Φυσικά. Είχε κάποια σκέψη γι' αυτό, δηλαδή πώς θα το διαχειριστεί? Φυσικά, και την είχε δηλώσει κιόλας πριν μπει μέσα. Ο Σάκης έκανε τη δήλωση. Είχε πει ότι πάει να βοηθήσει, είχε πει ότι πάει να βοηθήσει την πλέον ομάδα, τη Μαριαλένα, ότι την ξέρει πάρα πολύ καλά και μπορεί να της δώσει το κίνητρο αγωνιστικά να ανέβει ακόμη περισσότερο, γιατί πιστεύει πάρα πολύ σε εκείνη. Ο Σάκης έκανε αίτηση για να μπει στο παιχνίδι ή του κάνανε μια πρόταση? Ο Σάκης όχι, δεν έκανε έτσι για να μπει στο παιχνίδι. Το Σάκη τον πλησίασαν πολύ πριν ξεκινήσει το Survivor, του έκαναν μία πρόταση. Οπότε προ-Μαριαλένας, δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέει ότι πήγανε και οι δυο τους? Όχι. Στο casting, είχαν δηλώσει συμμετοχή. Οπότε τον έχουν προσεγγίσει πριν. Τον είχαν προσεγγίσει πριν, του είπαν ότι θέλουν να μιλήσουν μαζί του, ότι έχουν ένα project κτλ. Πήγε, μίλησε, του είπαν ότι πρόκειται για το Survivor. Τον φώναξαν λοιπόν για το casting, τον φώναξαν για τα αθλήματα. Πήγε, πέρασε την πίστα, με επιτυχία θεωρώ, και βγαίνοντας από εκεί συναντήθηκαν και με τη Μαριαλένα. Α, εκεί τη συνάντησε πρώτη φορά, δηλαδή δεν ήξερε ούτε ο Σάκης ότι η Μαριαλένα έχει δηλώσει συμμετοχή και ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει στο παιχνίδι. Όχι. Ποια είναι η σχέση τους αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί, δεν μπορώ να ξέρω τι νιώθει ο καθένας, πόσο κοντά έχουν έρθει και δεν με απασχολεί, είναι δικό του θέμα. Σαν αδερφή του, εσύ πώς νιώθεις? Υπάρχει κάτι ανάμεσά τους? Θα τα ξαναβρούνε? Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής. Αν ήσουν εκεί όπως ήσουν, στο Survivor, και είχες έναν άνθρωπο τόσο δικό σου, που σε ήξερε τόσο καλά, εκ των πραγμάτων δεν θα ερχόσουν λίγο πιο κοντά? Χωρίς αυτό να σημαίνει. Απλά ξέρεις τι έγινε. Ήρθανε πολύ πιο κοντά και πλέον περάσαμε στην άλλη φάση. Τώρα που είναι σχεδόν. Δεν μπορώ να το πω ερωτευμένοι, αλλά βλέπω μια. Έχουν έρθει κοντά. Μια σύνδεση πολύ ισχυρή. Σου ξαναλέω, είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Και επειδή είναι και δικό τους θέμα τώρα. Είναι, εννοείται ότι είναι δικό τους θέμα. Ποτέ δεν έχω εμπλακεί στα προσωπικά του αδερφού μου και δεν θα το κάνω και τώρα. Εγώ θέλω να τον βλέπω καλά. Θέλω να περνάει καλά όπου και να είναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έχεις μπει σε διαδικασία να απαντήσεις σε σχόλια στα social media? Όχι, και δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και εκφράζουν γνώμες και χαρακτηρίζουν ανθρώπους. Όταν θες να πεις κάτι, πρέπει να έχεις το θάρρος της γνώμης σου να βγαίνει να το λες με ονοματεπώνυμο. Οπότε δεν θα μπω καν σε αυτή τη διαδικασία. Ποιους θεωρείς διεκδικητές του τίτλου? Του τίτλου, ναι. Την τετράδα θέλω να μου πεις. Τετράδα.
Ηλίας. Ο Ηλίας, ναι. Θα ήθελα πολύ να είναι ο αδερφός μου, εννοείται. Θεωρώ ότι θα είναι και η Μαργιαλένα, είναι πάρα πολύ καλή. Και θα πω ενδεχομένως και το James. Αν έχεις δυνατότητα να επικοινωνήσεις τώρα με το Σάκη, τι θα του έλεγες? Ότι είμαι περήφανη για εκείνον, ότι τον καμαρώνω, να είναι δυνατός, να είναι ο εαυτός του. Τον αγαπάω, το ξέρει, δεν χρειάζεται νομίζω να του το πω. Και όταν γυρίσει με το καλό, όποτε είναι ώρα να γυρίσει, εμείς θα είμαστε εδώ για εκείνον. Παναγία. Πολύ γλυκιά κοπέλα. Πολύ γλυκιά κοπέλα. Τι και την ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ήταν συνεργάσιμη και τα είπαμε τόσο ωραία. Είμαι επιχειρήματα, δηλαδή. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν άσχετα να συμφωνήσει ή διαφωνήσει. Έχει μια επιχειρηματολογία, τη στηρίζει. Πολύ γλυκό πλάσμα, παιδιά. Πολύ γλυκό πλάσμα, πραγματικά. Και είναι μεγαλύτερη. Είδες ότι και στη σχέση του. Είναι μεγαλύτερη. Και στη σχέση του με τη Μαργιαλένα, ξέρεις, δεν μπήκε σε άλλα είναι κομμάτια. Δικό του θέμα, ναι, λέει, και αποφασίζει εκείνο. Δεν ρωτήσω και για την διαφορά ηλικίας, γιατί συνήθως τα μεγάλα αδέρφια, ειδικά όταν είναι και διαφορετικού φύλου, δηλαδή εγώ θεωρώ τον βλέπει και πολύ πιο στοργικά. Δεν έχει μεγάλη τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν έχει σημασία. Πόσα είναι, 4 χρόνια. Νομίζω 4-5 χρόνια. Εντάξει, το βλέπει σαν το μικρό του αδερφό προφανώς. Ναι. Και εγώ θέλω να πω κάτι σε σχέση με τις σχέσεις μέσα στο Survivor. Επειδή βγήκε τώρα η Άννα Μαρία Βέλη και ξεκαθάρισε τα πράγματα σε σχέση με τον Νίκο, καμιά φορά δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Γι' αυτό να κρατάμε μικρό καλάθι σε σχέση με τη σχέση της Μαργιαλένας με τον Σάκη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή... αυτά που ζουν εκεί τα παιδιά δεν είναι. Αυτά που βλέπουμε εμείς, δηλαδή Αλέξανδρε, μπορεί να είναι πολλά πράγματα στο Survivor. Από πίσω. Νομίζω πως όχι. Γιατί? Γιατί έχει κάμερες πρώτα. Εννοείται. Και δεύτερον δεν μπορώ να κοιμηθώ σαν ήδη. Αλλά εντάξει, είσαι και καλομαθημένος, λες και το κρεβατάκι σου. Γιατί εσύ που κοιμάσαι, ένα δοκάρι στις νυχτερίδες? Όχι, αλλά εσύ πήγα εκεί πέρα. Και τι σημαίνει αυτό, πρέπει να πάμε όλοι. Τέλος πάντων, έλα από άλλη σκοπιά, έλα σαν δημοσιογράφος. Θα έρθω. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι δεν επηρεάζεται η οικογένεια και η αδερφή του με τα προφίλ αυτά που. Η Μίνα έχει και αυτό το άγχος της αδερφής. Όλες οι οικογένειες, που νομίζω. Βλέπουν τον αδερφό της. Όλες οι οικογένειες. Γιατί μπαίνουν στα social. Δηλαδή, για μένα, αν είσαι συγγενής κάποιου παίχτη, δεν χρειάζεται να μπεις. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να σε επηρεάζει. Αναλώνεσαι σε προφίλ όπως είπε. Ακριβώς αυτό.